Ο Ρωμανός φιλοξένησε στο γήπεδο της Ελιάς στην Μινωική και από νωρίς έψαξε τον γκολ. Με τον Αντώνη Κομνηνό στο 7ο λεπτό, μετά από συνεργασία των Μαυρομάτη και Μαρκόπουλου, να απειλεί την εστία του Στεφανάκη και τον τερματοφύλακα της Μινωικής να αποκρούει την μπάλα. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως, η σέντρα του Μαυρομάτη είχε ως αποδέκτη τον Αντώνη Κομνηνό, που σκόραρε με την κεφαλιά ανοίγοντας το σκορ. Με την ψυχολογία υπέρ τους, οι γηπεδούχοι δεν άργησαν να φτάσουν και σε δεύτερο γκολ, με τον Μαρκόπουλο μετά από εξαιρετική ατομική ενέργεια να δίνει ασίστ στον Κρανιωτάκη και εκείνος να κάνει το 2-0. Η επόμενη φάση άνοιγε στην Μινωική με τον Μαγάκη να μην μπορεί να ξαναβάλει την ομάδα του στο παιχνίδι. Τελικά στο 39 ο Ρωμανός καθάρισε ουσιαστικά το παιχνίδι, όταν μετά από φάση διαρκείας στα καρέ των φιλοξενούμενων, ο Υποκράτης Κομνηνός δεν αστόχησε από κοντά και διαμόρφωσε το 3-0 πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη, η σημαντικότερη ευκαιρία του Ρωμανού χάθηκε στο 54 με την κεφαλιά του Υποκράτη Κομνηνού και την απόκρουση του Στεφανάκη, με το 3-0 να είναι και το τελικό σκορ στην Ελιά. Εμείς δεν είμαστε σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Μας έχουν επηρεάσει τα πολλά παιχνίδια και πολλές απουσίες, χωρίς αυτό να είναι δικαιολογία. Και νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ την επόμενη ημέρα και να μπούμε και σε άμεση σκέψη για το επόμενο παιχνίδι αμέσως τώρα Σάββατο, που συνεχίζεται αυτός ο γολγοθάς των παιδιών. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι η κατηγορία φέτος. Προχωράμε και βλέπουμε. Μπήκαμε πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Επιβάλαμε το ρυθμό μας από το πρώτο λεπτό και καταφέραμε ένα πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, καθώς είναι όλα τέτοια όταν είναι εμβόλυμες, να το διαχειριστούμε όπως ακριβώς θα έπρεπε και να πάρουμε εν τέλει μια εύκολη νίκη. Νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια ήμασταν καλύτεροι, διαχειριστήκαμε πάρα πολύ καλά και το χρόνο συμμετοχής των παιδιών αλλά και τις συνθήκες του παιχνιδιού. Και σίγουρα είμαστε ευχαριστημένοι και συνεχίζουμε για το επόμενο πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι με ταπεινότητα και πάρα πολύ μεγάλη όρεξη για το παιχνίδι που έρθει με την ΑΕΚ.